κακοποιημένη κυβέρνηση, η οποία κάθε μέρα που περνάει, όλο και κάτι καινούριο εμφανίζεται. Μέχρι προχθές ήταν το σκάνδαλο με τα υποβρύχια, τα θέματα των εξοπλιστικών προγραμμάτων που απεκαλύφθησαν. Τώρα αυτά που γίναν με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και συνολικά με το τραπεζικό σύστημα, με τη διαπλοκή η οποία επεκράτησε όλα αυτά τα χρόνια και αναδείχθηκε και μέσα από το θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου τελικά. Αν σκεφτούμε ότι μεγάλες επιχειρήσεις και συμφέροντα πήραν πάνω από 1,4 δις δάνεια τη στιγμή. Δηλαδή σήμερα τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ένα λεπτό. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Τσίπρας σήμερα, απλά αυτή τη στιγμή λέει, στη Βουλή. Μην τολμήσετε, ναι, το πρώτο, τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγιναν με χρήματα, ναι, του ελληνικού λαού. Μην τολμήσετε να δώσετε μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ιδιώτες μετόχους. Μάλιστα. Και ότι αυτή τη στιγμή η δική μας πρόταση με σαφήνεια λέει υποδημόσιο και κοινωνικό έλεγχο οι τράπεζες. Μάλιστα. Γιατί πρόκειται για χρήματα αυτό, του ελληνικού λαού, τα οποία είναι το κεφάλαιο. Μάλιστα. Του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής. Πάμε στον κύριο Μελά. Πάμε στον κύριο Μελά. Και βέβαια, κύριε Παπαδικολάου, βοηθήστε με λίγο. Ένα λεπτό.